πόλεμο στην Ουκρανία από την έναρξή του μέχρι σήμερα δεν σταματάει να μας εκπλήσει με νέα στοιχεία που έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας. Αιτία γι' αυτό είναι η ευρηματικότητα τόσο των Ουκρανών όσο και των Ρώσων με ενδεικτικότερε αποδείξει στην εχμαλουσία μελέτη προηγμένων οπλικών συστημάτων του έχθρου, αλλά και την προσαρμογή χρήση κυρίω πυραυλικών συστημάτων που προορίζονταν για μια συγκεκριμένη αποστολή σε άλλε, χρησιμοποιώντα επιπλέον φορεί εκτόξευσή του. Σε μια πρόσφατη έρευνα από το σχέμι, ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Radio Liberty ήρθαν στο φως στοιχεία που υποδηλώνουν τη χρήση από τη Ρωσία πυράβλων κρούς Kinzhal 55 που αρχικά μεταφέρθηκαν από το Κίεβο τη δεκαετία του 1990 στις επιθετικές τους επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας. Μόλι έλαβαν το κείμενο τη συμφωνία και μία λίστα με του Συριακού αριθμού πυράβλων που μεταφέρθηκαν, οι δημοσιογράφοι διασταύρωσαν αυτέ τι πληροφορίε με τα Kinzhal 55 που χρησιμοποίησε ο Ρωσικό στρατό κατά την εισβολή του στην Ουκρανία. Στην έρευνά του, το σχέμι αποκάλυψε μια συμφωνία που χρονολογείται από το 1999, η οποία υπογράφηκε στη Γιάλτα μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου τη Ουκρανία υπό τον Βαλέρη Ποσταμβοητέγκο και τη ρωσική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συμφωνία προέβλεπε ότι το Κίεβο θα μετέφερε στη Μόσχα 8 βαριά βομβαρδιστικά TU-160 και 3 TU-95MS μαζί με ένα εντυπωσιακό αριθμό 575 πυράβλων κρούς Κίνιζαλ 55. Σε απάντηση, η Ρωσία αντιστάθμισε την αξία του μεταβιβαστέντος στρατιωτικού εξοπλισμού με το χρέος της Ουκρανίας για ρωσικό αέριο, το οποίο ανήλθε σε 749 εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περίπου. Αρχικά σχεδιασμένοι ως φορείς για πυρηνικές κεφαλές κατά τη Σοβιετική εποχή, οι πύραυλοι Kinzhal 55 αναπτύσσονται τώρα από τη Ρωσία χωρίς εκρηκτικές κεφαλές, σύμφωνα με αναφορές από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Παρά την έλλειψη εκρηκτικών ωφέλιμων φορτίων, αυτοί οι πύραυλοι εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική απειλή λόγω τη κινητική του ενέργεια και του πιθανού κινδύνου έκρηξη των υπολοιμμάτων καυσίμου. Αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση για το σύστημα εράμινα τη Ουκρανία. Οι πολεμικέ αναμετρήσει σχεδόν πάντοτε παρουσιάζουν νεοτερισμού στον τομέα τη στρατιωτική τακτική και φέρουν στο φω νέα ενδιαφέροντα στοιχεία για τη χρήση και την απόδοση των οπλικών συστημάτων μέσων και πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται, διαμορφώνοντα παράλληλα τα δόγματα διεξαγωγή τους. Ωστόσο, το να χρησιμοποιούν οι Ρώσοι πυράβλους κρούς 55 βομβαρδίζοντας τους Ουκρανούς, τους οποίους οι τελευταίοι κατήχαν έως το 1999 και τους επέστρεψαν στη Μόσχα κατόπιν συμφωνία στη δεκαετία του 1990, μάλλον δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.